στο www.antonisgeorgiadis.gr που είναι η ιστοσελίδα μου. Μπορούμε να πούμε λίγο στην ιστοσελίδα για να εξηγήσουμε πράγματα. Αν μπορούμε να πούμε λίγο στην ιστοσελίδα. Εκεί μπορείτε να ψηφίσετε φυσικά και στέλνοντας email. Υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος υπογραφής δια αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. Αν μπορούμε να πούμε στην αρχική μου σελίδα στο διαδίκτυο, παρακαλώ πολύ. www.antonisgeorgiadis.gr. Εκεί υπάρχει τρόπος να ψηφίσετε ηλεκτρονικά δια της επιστολής της ηλεκτρονικής, όπως βλέπετε εδώ. Πάνω λοιπόν ή στο διαδίκτυο στην αρχική μου σελίδα, θα δείτε και όλη την ομιλία του Προέδρου μας από την συζήτηση την προημερησία διατάξεως σε πολιτικό αρχείο, που ήταν μια καταπληκτική ομιλία. Βλέπετε το κουτάκι που λέει Ευώνυμος. Εκεί που λέει Ευώνυμος είναι όλα τα βίντεο. Εκεί θα δείτε και την ομιλία μου τη θεσμή που σας έλεγα. Εκεί θα δείτε φυσικά σε λίγες μέρες και την ομιλία από την Επιτροπή. Θα την ανεβάσουμε και εκεί. Όμως στην εκκλησία του Δήμου θέλω να πάω λίγο. Εκεί είναι το περίφημο φόρουμ το οποίο είχαμε φτιάξει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τώρα το φόρουμ άλλαξε. Έχει γίνει πιο σύγχρονο, καλύτερο, έτσι ώστε να μπορείτε να απαντάτε, να συμμετέχετε στις συζητήσεις, μόνο που επειδή έχει, το βλέπετε, περί της συζητήσεως στη Βουλή για το μεταναστευτικό. Είναι το καινούριο άρθρο, το οποίο έχω αναρτήσει από χθες το βράδυ. Αυτό λοιπόν, ας πούμε το φόρουμ, που είναι το ξενικό όρο, το λατινικό, αυτή η αγορά, αυτή η αρχαία εκκλησία του Δήμου έχει αναμορφωθεί εδώ και λίγες μέρες. Και άμα πάμε λίγο πίσω, να πατήσουμε να δείξουμε το βίντεο για τον τρόπο όπου. Όχι, να πάμε πίσω για να παίξουμε το κομμάτι που λέει οδηγίες εγγραφής. Αυτό θα να παίξουμε από την αρχή. Άμα πάμε λίγο πίσω, ευχαριστώ. Καταλάβατε ποιο λέω. Εκεί που λέει κάτω από την εκκλησία του Δήμου, οδηγίες εγγραφής. Για να πάμε μετά στα βιβλία. Όπου τι είναι αυτό που έχω φτιάξει, έχουμε φτιάξει ένα μικρό βίντεο που θα σας το παίξω τώρα, όπου έχει όλες τις οδηγίες του πώς μπορείτε να εγγραφείτε μέλη εις αυτή την εκκλησία του Δήμου και άρα δι' αυτού του τρόπου να συμμετέχετε και εσείς σε αυτήν τη διαδικτυακή συζήτηση. Για να τα ακούσουμε. Η Ακαδημία Πλάτωνος είναι και ο χώρος στον οποίο θα μπορούσε άνετα η Ελλάδα να συμβολήσει ως το πρώτο πανεπιστήμιο στον κόσμο, πράγμα το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει επαρκώς μέχρι σήμερα. Δεν έχει σημασία. Καταλάβατε τώρα. Όσοι θέλετε να εγγραφείτε στην την συζήτηση που κάνουμε μέσω της ιστοσελίδος www.antonisgeorgiadis.gr, πηγαίνετε εκεί που λέει Εκκλησία του Δήμου, πατάτε την εγγραφή του βίντεο που λέει τις οδηγίες πώς να εγγραφείτε, ώστε να μπείτε σιγά σιγά. Όλοι θέλουμε να φτιάξουμε έναν μεγάλο δημόσιο χώρο διαλόγου. Εγώ δεσμεύομαι κάθε μέρα να μπαίνω όσο μπορώ και να απαντάω στους πολίτες, γιατί θέλω η δική σας φωνή να φτάνει στη Βουλή. Να ξέρετε, και τα καλάτε πόσο χρήσιμο είναι αυτό το πράγμα, η όλη ιστορία περί του δημοψηφίσματος, στην ουσία ως θέση του λαός, ξεκίνησε από το διαδίκτυο. Διότι εκεί κάποιος φίλος μου έστειλε στην Εκκλησία του Δήμου το αίτημα «Θέλω δημοψήφισμα για το μεταναστευτικό» και τότε έγινε αυτή η εσωτερική ζήτηση στο κόμμα και ασμένως υιοθετήσαμε αυτή την πολιτική θέση του Προέδρου μας, ο οποίος ήταν ο αφανδόν πιο φανατικά υπέρ αυτής της θέσεως. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό, ότι η προσπάθεια που κάνουμε οι βουλευτές του λαού και ιδιαίτερα εγώ μέσω του ηλεκτρονικού αυτού τρόπου είναι η φωνή των πολιτών, η φωνή δική σας, να φτάνει όσο γίνεται γρηγορότερα και πιο άμεσα, χωρίς διαμεσολαβητές, στο κοινοβούλιο. Θεωρώ πολύ μεγάλο βήμα στην εμβάθυνση της δημοκρατίας μας οι βουλευτές εν το συνόλο να μεγαλώσουν τα αυτιά τους και να ακούν αυτά που λένε οι πολίτες. Λοιπόν, αυτές είναι οι εξελίξεις, όμως όπως αντιλαμβάνεστε ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος. Νυν υπερπάντων ο αγών. Μετά τη σημερινή συνεδρία του Βουλή των Ελλήνων, έχω αναπτερωμένες ελπίδες ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Διότι βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει τρομάξει από τη λαϊκή αντίδραση. Φαίνεται στα πρόσωπά τους. Φαίνεται σε αυτά που υιοθετούν. Ελάτε να πιέσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, έδωσα τις πλήρες οδηγίες. Πέραμε και τις νέες ιδέες. Θα βγάλω, επαναλαμβάνω, στο site, μόλις τελειώσει την εκπομπή θα το μάθω, ποια ώρα ακριβώς θα προβληθεί η συγκεκριμένη επιτροπή την οποία σας ανέφερα και αν θα μπορείτε να την παρακολουθήσω ολόκληρη, κυρίως οι άπιστοι ομάδες, για να δείτε ότι όσα σας είπα είναι ακριβώς έτσι.
Και πάμε τώρα στα βιβλία. Παρακαλώ πολύ να εμφανιστούν στην οθόνη η κάρτα τηλέφωνα, το 210-38-15.000 και το τηλέφωνο 694-14-25-55. Για να μην γίνει σύγχυση, παραγγελίες για τα βιβλία είναι τα κάτω τηλέφωνα. Το πάνω είναι μήνυμα, μόνο μήνυμα, όχι τηλέφωνο και μόνο για το δημοψήφισμα. Και φυσικά το τηλέφωνο που βλέπετε πάνω μπορείτε να το αποθηκεύσετε στα δικά σας κινητά τηλέφωνα και να κάνετε προώθηση, σχετικό μήνυμα σε όσους θέλουν να υπογράψουν για το δημοψήφισμα δια ηλεκτρονικού μηνύματος, σε όλους τους φίλους σας, σε όλο το τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού σας. Με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αν ο καθένας από εσάς στείλει 50 μηνύματα και ο καθένας 50, σε διάστημα λίγων ημερών, μέσω κινητών τηλεφώνων, θα έχουν ερωτηθεί και θα έχουν τοποθετηθεί σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Άρα λοιπόν, 6979-24-0406, γραπτό μήνυμα για το δημοψήφισμα, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Όσο πάει τη Βουλή, η μάχη συνεχίζει, θα ακούσετε και τις επόμενες εκπομπές. Είμαστε σε δρόμο γερό, είμαστε σε αγώνα γερό, συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε και πιστεύω ότι στο τέλος θα πανηγυρίσουμε όλοι μια μεγάλη νίκη. Να είστε όλοι καλά, αύριο ξανά μαζί.